Πάμε στη Γερμανία και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι Παντελή συνεχίζεται πολύ μεγάλη αγωνία εκεί για την τύχη των Γερμανίδων ομήρων που είναι στα χέρια της Χαμάς. Τι νεότερο έχουμε? Ακριβώς. Καλησπέρα. Συνεχίζεται αυτή η αγωνία για τις γυναίκες ομήρους που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Έχει συγκλονίσει βέβαια από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε η τύχη της Σάνι Λουπ, της διοργανώτριας αυτού του πάρτι, της 22χρονης που έπεσε στα χέρια της Χαμάς και βρήκε φρικτό θάνατο. Είδαμε και τους γονείς της, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η κόρη τους είναι νεκρή, να ζητάνε πληροφορίες για όποιον ξέρει. Και τι μαθαίνουμε πριν από λίγο? Κυκλοφορεί μια νέα πληροφορία, η οποία να πούμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Κυκλοφορεί η πληροφορία ότι οι Γερμανοί hackers ή πιθανότατα οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αναγνωρίσει έναν από τους δολοφόνους της κοπέλας. Πρόκειται για έναν από αυτούς τους δύο άντρες που κάθεται πάνω από το πτώμα της στην καρότσα του φορτηγού. Φέρεται μέχρι στιγμής να λέγεται Μαχμούτ Αμπουρτζίλα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του στο διαδίκτυο, αλλά όπως λέω είναι μια πληροφορία που δεν την επιβεβαιώνει το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο υπάρχουν συνεχείς έκτακτες συσκέψεις για την τύχη των άλλων ομήρων. Άλλες 4 γυναίκες, μία υπερήλικη και μία μητέρα με τα 2 κοριτσάκια της είναι στα χέρια της Χαμάς. Κανείς δεν ξέρει αν ζουν, αν πέθαναν. Να πούμε επίσης ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον καγκελάριο ότι θα υπάρξει έκτακτο διάγγελμα για την πορεία της κατάστασης στο Ισραήλ την Πέμπτη, ενώ να πούμε ότι υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για τους πανηγυρισμούς Ισλαμιστών, Αράβων και Τούρκων εδώ στο Βερολίνο μετά την έναρξη της επιχείρησης της Χαμάς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Στάινμαγκερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι όσοι πανηγυρίζουν για τον τρόμο ποδοπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μαϊδιάζουν. Ενώ ο καγκελάριος Σόλτς είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να ακουστούν σε γερμανική πόλη συνθήματα υβριστικά κατά του εβραϊκού λαού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Βαλασόπουλο.